Με σοβαρές ελλείψεις στο προσωπικό, λειτουργεί το κέντρο υγείας στην περιοχή της Κασάνδρειας. Σημαντικές ειδικότητες όπως αυτή του παιδιάτρου δεν έχουν καλυφθεί, με αποτέλεσμα τα παιδιά να εξετάζονται από γενικούς γιατρούς ή παθολόγους. Ελλείψεις στο κέντρο υγείας. Οι πρώτες ελλείψεις είναι όσον αφορά το προσωπικό. Το προσωπικό μας, βέβαια, το τελευταίο διάστημα έχει σχετικά αποκατασταθεί όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό. Πέρυσι ήμασταν 9 γιατροί, φέτος είμαστε 12. Μεγάλη διαφορά. Έχουμε όμως ελλείψεις όσον αφορά το νοσηλευτικό μας προσωπικό. Επίσης, έχουμε έλλειψη παιδιάτρου. Από τους γιατρούς έχουμε 12 γενικούς γιατρούς και έναν παθολόγο, 12 συνολικά, 11 γενικούς γιατρούς και έναν παθολόγο, αλλά δεν έχουμε παιδίατρο. Όσον αφορά τις ειδικότητες, βασικότατη ειδικότητα όπως το γνωρίζετε, τα παιδάκια τα αντιμετωπίζουμε οι γενικοί γιατροί και ο παθολόγος. Την ίδια στιγμή, οι ελλείψεις παρατηρούνται και σε ακτινολόγους. Όπως αναφέρει στην κάμερα του Atlas η διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Κασάνδρειας Σοφία Δημοπούλου, το ακτινολογικό παραμένει κλειστό από το 2010. Ενώ το μικροβιολογικό εργαστήριο λειτουργεί με μια βοηθό μικροβιολόγου που όταν έχει άδεια παραμένει κλειστό. Έχουμε έλλειψη σε ακτινολογικό εργαστήριο. Από το 2010 δεν λειτουργεί το ακτινολογικό μας εργαστήριο. Και λόγω έλλειψη προσωπικού, μάλλον κυρίως λόγω έλλειψη προσωπικού, διότι η μοναδική τεχνολόγος που υπήρχε τότε αρρώστησε και έκτοτε δεν αντικαταστάθηκε από το 2010. Με συνέπεια, αν κάποιος χρειάζεται έστω και μια απλή ακτινογραφία, πρέπει να πάει είτε στα Μουδενιά είτε στο νοσοκομείο του Πολυγύρου. Από εκεί και έπειτα το μικροβιολογικό μας εργαστήριο λειτουργεί μονάχα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και αυτό όταν δεν παίρνει άδεια η μοναδική υπάλληλος που έχουμε, που είναι βοηθός εργαστηρίου. Δηλαδή δεν είναι μικροβιολόγος, είναι βοηθός εργαστηρίου, αλλά ούτως ή άλλως είναι ένας άνθρωπος, οπότε έχει το δικαίωμα να πάρει τις αδειάς της, και εκείνες τις ημέρες που παίρνει την άδειά της είναι φυσικά και το μικροβιολογικό εργαστήριο κλειστό, εκτός από το ακτινολογικό που ήδη σας είπα. Αυτά όσον αφορά τις ελλείψεις. Ελλείψεις σε αναλώσιμα δεν έχουμε. Έχουμε περάσει την περίοδο στην οποία είχαμε ελλείψεις αναλώσιμα. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι μας λείπουν αναλώσιμα ή φάρμακα ή αν θέλετε και υλικά. Και σε αυτό μπορώ να πω ότι έχουμε μια καλή συνεργασία με την Τέταρτη Υγειονομική Περιφέρεια. Η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη όσον αφορά τους νοσηλευτές, αφού τα κενά είναι μεγάλα, ενώ σοβαρές ελλείψεις υπάρχουν ακόμα και στο προσωπικό της γραμματείας, αλλά και στην καθαριότητα. Από εκεί και έπειτα, έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τη γραμματεία του κέντρου υγείας. Σε κάποιους μπορεί να φαίνεται ότι είναι κάτι λιγότερο σοβαρό, αλλά η γραμματεία, επειδή διευθετεί τα πάντα και τις προμήθειες και τα αναλώσιμα και τη συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, είναι πάρα πολύ σημαντική, και αν αυτή λείπει, όπως καταλαβαίνετε, και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα επίσης με την καθαριότητα. Δίνονται 17 ώρες την εβδομάδα για να καθαρίζεται το κέντρο υγείας, το οποίο είναι 740 τετραγωνικά. Όπως καταλαβαίνετε, η καθαριότητά του είναι πλημελής, και ειδικά το καλοκαίρι που δεχόμαστε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό κόσμου, οπότε και τα σκουπίδια αντίστοιχα που προκύπτουν είναι πάρα πολλά. Όσον αφορά την κατάσταση του ΕΚΑΒ στην περιοχή, η κυρία Δημοπούλου επισημαίνει το πρόβλημα, ενώ για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Κασάνδρας, Αλκιβιάδης Φτίκας. Όσον αφορά τώρα το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ έχει κενές βάρδιες ήδη. Το ΕΚΑΒ, όπως ξέρετε, δεν είναι στην δική μου άμεση αρμοδιότητα, διότι εγώ είμαι υπάλληλος του ΕΣΥ. Το ΕΚΑΒ είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός. Και τα δύο φυσικά υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας. Αλλά επειδή συνεργαζόμαστε με το ΕΚΑΒ για τις διακομιδές, που είναι πολύ σημαντικές και ειδικά το καλοκαίρι, επειδή είμαστε το πιο απομακρυσμένο κέντρο υγείας του νομού, και από το νοσοκομείο του Πολυγύρου και φυσικά από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και έπειτα όμως και το χειμώνα έχουμε βάρδιες οι οποίες είναι κενές, και όταν λέω βάρδιες εννοώ μας λείπει το προσωπικό. Ασθενοφόρο σαν όχημα έχουμε, αλλά στο ασθενοφόρο δεν μπορεί να ανεβεί οποιοδήποτε και να το οδηγήσει οποιοδήποτε. Πρέπει να είναι άνθρωπος πιστοποιημένος και πρέπει να είναι και υπάλληλος του ΕΚΑΒ. Δεν μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε ένα ασθενοφόρο και να τρέχει με έναν άρρωστο επάνω. Ο Δήμος Κασάνδρας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, θερινή περίοδο, φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Δεν είμαστε μόνο οι 20.000 πληθυσμός που έχουμε τη χειμερινή περίοδο. Ως εκ τούτου, πολλά προβλήματα συσσωρεύονται, και ένα από τα μεγαλύτερα είναι οι υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας Κασάνδρας, το οποίο είναι υποστελεχωμένο. Συγκεκριμένα αυτή την περίοδο θα έπρεπε λείπουν 4 άτομα διασώστες, εκαβίτες, οι οποίοι θα συμπλήρωναν και θα είχαμε κατά 24 ώρες βάρδια.